Συνεχίζουμε για λίγο με το θέμα του Αφγανιστάν που απασχολεί όλο τον πλανήτη, βεβαίως, με τον κύριο Κώστα Λάδα, τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμη μία φορά είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Λάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σεζόν, εύχομαι. Μακάρι. Είστε και ο πρώτος καλεσμένος. Ελπίζουμε να είστε γουρλής. Μακάρι. Το θέμα, βέβαια, δεν είναι γούρικο για το οποίο μιλάμε. Και μετά από 20 χρόνια προσπαθειών του δυτικού κόσμου να κάνει κάτι στο Αφγανιστάν. Ομολογήσαν την πλήρη αποτυχία, προφανώς, κύριε καθηγητά. Και το θέμα είναι πού πάει το πράγμα τώρα και τι έχουμε να περιμένουμε. Εντάξει, θα μας απασχολήσει όχι για μήνες, αλλά και για χρόνια. Για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι αυτός που συζητάμε όλοι αυτόν τον καιρό, μεταναστευτικό και προσφυγικό. Οι συντηρητικοί υπολογισμοί των ΗΠΑ είναι τους επόμενους μήνες θα έχουμε μισό εκατομμύριο έξοδο Αφγανών. Ήδη είχαμε τις τελευταίες ημέρες περίπου 100.000 άτομα τα οποία έφυγαν με διάφορους τρόπους, οι περισσότεροι μέσω της Ντόχα στο Κατάρ. Ο δεύτερος λόγος είναι βεβαίως το ότι η τρομοκρατία επιστρέφει. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Ταλιμπάν θα δείξουν ότι υιοθετούν την τρομοκρατία. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι θέλουν να έχουν τον ISIS-K, τον ISIS Αφγανιστάν, Πακιστάν απέναντί τους ή δίθεν απέναντί τους για να νομιμοποιούνται. Είναι η τοπική οργάνωση του ISIS. Έτσι. Τώρα, έτσι όπως το είπατε, δηλαδή μου θύμισε τοπική οργάνωση, ότι εγώ Πασόκ στην Μεγαλόπολη, ας πούμε. Για το Πασόκ στην Μεγαλόπολη δεν θα το έλεγα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ISIS και ο ISIS Χωρασάν είναι ο ISIS του Αφγανιστάν και του Πακιστάν. Το κατά πόσο οι Ταλιμπάν τον βλέπουν ως εχθρό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα. Θα σας έλεγα ότι μια σκοπιά τους συμφέρει ο ISIS-K να δηλώνει ότι είναι εναντίον της κυβέρνησης των Ταλιμπάν για να νομιμοποιείται αυτή η κυβέρνηση. Άρα η τρομοκρατία είναι ένα δεύτερο μεγάλο θέμα. Και το τρίτο θέμα, το οποίο είναι επίσης τεράστιο και θα μας απασχολεί στους επόμενους μήνες, ίσως χρόνια, είναι το πώς δυνάμεις της περιοχής όπως το Πακιστάν θα εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Πακιστάν έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην ανάδυση εκ νέου των Ταλιμπάν. Σωστά. Και άρα το Πακιστάν, η καλή του εταίρος και σύμμαχος η Τουρκία και άλλες δυνάμεις, πώς θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν αυτή την εξέλιξη. Για αυτούς τους τρεις βασικούς λόγους, το θέμα του Αφγανιστάν θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και βεβαίως υπάρχουν πολλά παρεπόμενα. Το ερώτημα κατά πόσον η αμερικανική υποχώρηση σηματοδοτεί μια γενικότερη υποχώρηση ή θα είναι επιλεκτική, όπως όλα δείχνουν. Το ερώτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση πότε θα βρει μια φωνή κάποτε, και όχι απλώς φωνή, αλλά και πράξη, ώστε να διαδραματίσει ένα πραγματικό ρόλο στα τεκτενόμενα, αντί να ευχαριστεί, όπως έκανε προχθές ο κύριος Μάας από το Βερολίνο την Τουρκία για τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλέγμα από τεράστια ζητήματα τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας, νομίζω, τους επόμενους μήνες. Άρα βλέπετε, κύριε Λάβδα, εδραίωση των Ταλιμπάν πια. Το Αφγανιστάν θα διοικείται από τους Ταλιμπάν και θα διοικείται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την παρέμβαση του δυτικού παράγοντα, είτε αυτός είναι ΝΑΤΟ, είτε είναι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, θα δούμε τη σύνθεση της κυβέρνησης, αλλά οι Ταλιμπάν θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και θα επαναλάβω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφέρει τη νέα κυβέρνηση Ταλιμπάν που θα προκύψει να έχει τον ISIS-K να δηλώνει συνεχώς, όπως έκανε προχθές, ότι είναι απέναντι στην κυβέρνηση και θα την πλήξει. Αυτό εξυπηρετεί τη διεθνή εικόνα της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Η χώρα μας επηρεάζεται από το προσφυγικό ρεύμα που θα δημιουργηθεί τώρα και αυτό είναι το βασικό στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να προσανατολιστεί η κυβέρνηση. Νομίζω είναι δύο τα στοιχεία. Το ένα είναι το μεταναστευτικό και προσφυγικό και το άλλο βεβαίως είναι η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας. Κανείς δεν πρέπει να γελιέται σε σχέση με αυτό. Η Τουρκία, που κάποιοι την έλεγαν στριμωγμένη, έτσι, ήμουν πάντα πολύ προσεκτικό στη χρήση τέτοιων μεταφορών, είναι πραγματικά αναβαθμισμένη. Στριμωγμένη και σε απομόνωση. Και σε απομόνωση, πολύ σωστά. Είναι αναβαθμισμένη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας από στρατηγική άποψη. Αλλά το πρώτο που μας απασχολεί, σωστά είπατε, είναι το προσφυγικό και σε έναν βαθμό και μεταναστευτικό ζήτημα. Το οποίο είτε μέσα του Ιράν στους επόμενους μήνες, είτε άμεσα τώρα μέσα από επίσημα κανάλια όπως είναι η Ντόχα, από το Κατάρ, θα μας απασχολήσει. Και χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει μια προετοιμασία. Βεβαίως, η προετοιμασία αυτή έχει νόημα αν γίνει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αυτή την κρίση για να πετύχει κάτι καλύτερο. Για παράδειγμα, μια κοινή πολιτική ασύλου, χωρίς την οποία συνεχώς θα βρισκόμαστε τα επόμενα χρόνια στα προβλήματα. Κύριε Λάπτα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λάπτα. Καλή σεζόν, ευχόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.